Πολύ καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Και καλό μεσημέρι. Καλά είμαστε. 21 Δεκεμβρίου. Παίζει κάπα 20 του ΠΑΟΚ αγώνα, το ξέρατε? Τι έχει? Λεβαδιακός ΠΑΟΚ. Είπα τα κάλαντα πριν που το ξαναβολείς. Ναι. Α, γίνεται πιο πρώτη αγωνιστική. Ναι. Γκόλο Τζοβάρας. Τώρα το δίνουμε, μόνο εδώ. Τους έχω μελετήσει και σε έχω κάνει έρευνα. Τα σύμπλην του Τζοβάρα, του Μαρθαίου, του Σταθόπουλου, του Σιαμπάνη. Είναι, θέλει πράγμα. Το Σταθόπουλο δεν τον έχω δει. Μου λένε. Ένστικτο γκολτζί, ναι. Αλλά θέλει πολλά. Ναι. Συνδυαστικό ποδόσφαιρο. Είναι σημαντικό πράγμα. Ναι, δεν δυσκολεύεται. Έχει το ταλέντο του γκολτζί, το ένστικτο, αλλά λίγο κράτημα, λίγο συνδυαστικό, το κάτι παραπάνω, δυσκολεύεται. Αλλά το... Ο Καλκαλατζίδης είναι μεγαλύτερο ταλέντο σαν... Πιο μικρός είναι. Ναι, πιο μικρός, στην Καπαδικαστή. Ναι. Πιο πολλά στοιχεία. Κοίταξε, έτσι όπως πρέπει να οργανωθεί ένα μεγάλο κλαμπ, στην ΚΑΠΑ 17 πρέπει να κοιτάς. Άμα είναι να περιμένεις ΚΑΠΑ 20 να κοιτάξεις για να δεις τον παίχτη που θα, ναι, εκεί πρέπει να θα πάρεις και θα παίξεις. Έχουν όλοι κάποια μείον. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανέβουν στην πρώτη ομάδα. Ο Τζοβάρας είναι μικρός. Δεν είναι 19. Ναι. Νομίζω 17. Δηλαδή τον Κουλούρι όταν τον εντοπίσαμε ρε Σταύρε δεν ήταν στην ΚΑΠΑ 17. Ναι. Στην ΚΑΠΑ 17 ήταν. Ένα, αυτό σου λέω. Και βλέπεις ότι το παιδί μπορεί να κάνει και μια σεζόν στην ΚΑΠΑ 20 παίζοντας. Μια με τους μεγάλους, έτσι να μπαίνει σε καμιά αποστολή. Και αυτός βοηθήθηκε πάρα πολύ με το δανεισμό. Άμα ο δανεισμός είναι επιτυχημένος και πας εκεί που πρέπει και δοκιμαστείς και ψηθείς, είναι πολύ χρήσιμος, ως απαραίτητος. Ένας δανεισμός που όταν ανακοινώθηκε προκάλεσε μια μηχανία σε όλους μας. Έτσι, ναι, λόγω ημερομηνίας, δε φίλε. Ναι, ήταν 30 Αυγούστου και ο ΠΑΟΚ είχε 2 φορ. Ναι. Γι' αυτό προκάλεσε μηχανία. Και κατάφερε, πρόλαβε τελευταία στιγμή να πάρει τον Μπερμπάτοφ. Άστο τι έγινε μετά. Ναι. Παίζει ρόλο και ο παίχτης πόσο θα το εκμεταλλευτεί αυτό. Εκεί που θα πάει να παίξει, να δείξει. Και ο Ευθύμης φαίνεται ότι το δούλεψε. Πάρα και επέστρεψε βελτιωμένο. Ο πιο εύστοχος από τα φόρ του ΠΑΟΚ. Ο παίχτης με το λιγότερο χρόνο και τα πιο πολλά γκολ. Με τις λιγότερες τελικές. Έχει και 2 δοκάρια που αν τα βάζανε αυτός πρωτοσκόρερ. Έχει και πολύ σημαντικό όριμο παιχνίδι. Ναι. Εκεί στην Φλωρεντία. Βγάζει... Αλλά μην τα λέμε αυτά, μας ξέρεις κανείς ότι το δεύτερο θα πάρουμε φόλ. Ναι. Βγάζει φοβερό νεύρο μέσα στο μάτς. Πάει μια χαρά. Μια χαρά πάει. Και θυμάμαι και την πιο προηγούμενη χρονιά, πριν πάει δανεικός, τι αμηχανία υπήρχε. Γιατί δεν ήταν σαν να μην υπάρχει στην ομάδα. Καμιά φορά είναι και θέμα προπονητή, είναι και θέμα timing. Μπορεί ένα κλίμα να σε πείσει ότι δεν αξίζεις. Και να έχεις μετά και προσωπικό θέμα αυτοπεποίθησης. Αν αξίζεις ή όχι. Ο Ίβιτς του δείχνει εμπιστοσύνη, έτσι. Ναι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Τον ξέρει, τον έχει. Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 12. Σήμερα Τετάρτη ξεκινάμε το ΠΑΟΚ 24. Και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Η μέρα που ο ΠΑΟΚ έχει αγώνα στο μπάσκετ. Θα δώσουμε αργότερα κάποια εισιτήρια. Πάω Κουβαρέζε σήμερα. Νόμιζα ότι παίζει και το βόλεϊ σήμερα. Το μάτι του βόλεϊ είναι αύριο, το Παμβοχαϊκός ΠΑΟΚ. Άρα θα έχουμε και αύριο ένα αθλητικό γεγονός. Στο ποδόσφαιρο υπάρχουν βεβαίως κάποια ζητήματα, μικρά, μεγάλα, γύρω από την ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία ξεκουράζεται κατά τα άλλα. Και από Δευτέρα Τρίτη θα επιστρέψουν στην ενεργό δράση. Δεν αποκλείεται μέσα σε αυτές τις γιορτινές μέρες να έχουμε μεταγραφικές εξελίξεις. Γίνεται προσπάθεια, ο ΠΑΟΚ θέλει να βιαστεί για να κλείσει παίχτη και ο παίχτης να είναι εδώ αρχές Ιανουαρίου και μάλιστα να είναι ποδοσφαιριστής. Έτσι θέλει ο ΠΑΟΚ. Θέλει να βιαστεί. Αυτό το πράγμα. Υπήρξε μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου που στη μία του μηνός να παρουσιάσουν 3-4. Κατσουράνης, ε. Υπήρχε. Συνήθως πάει μετά τις 15 Ιανουαρίου, είναι αλήθεια. Ναι. Γιατί έχει να κάνει και με μπαζάρι. Ναι. Τι να κάνεις. Δεν έχει μόνο αυτό, έχει να κάνει με πολλά άλλα. Δεν τις παρούσες. Για την άμυνα και τη θέση του στόπερ που προέκυψε και ενώ
επιλέχθηκε η λύση της επιστροφής του Χατζησαΐα. Μάλλον δεν θα υπάρχει άλλη ενίσχυση. Αυτό δείχνει η συγκεκριμένη επιλογή. Το λέγαμε και χθες, δύο ήταν ενδεχόμενα. Προφανώς επιλέγεται αυτό με τον Χατζησαΐα. Και θα δούμε μέσω επιθετικά τι επιλογές θα κάνει η ομάδα στις θέσεις. Πιο δημιουργικό χαφ, κάποιον σεντερφόρ. Για σεντερφόρ καίγονται. Ναι. Εκεί καίγονται. Εκεί ψάχνουν, εκεί θέλουν να κινηθούν. Τώρα από εκεί και πέρα θα τα καταφέρουν. Είναι κάτι το οποίο περιμένουμε να δούμε. Μπράβο στον Ασαριφάρ που κατάφερε να είναι το πρώτο όνομα στην μεταγραφική περίοδο του χειμώνα. Εγώ δεν νομίζω ότι θα κινηθούμε για εκεί. Ναι, το λέμε γιατί εντάξει, γράφτηκε και για τον ΠΑΟΚ όπως γράφτηκε και για όλες τις άλλες ομάδες. Το παίζουν πολύ καλά και ο Πανιώνιος και ο ποδοσφαιριστής που από Ιανουάριο έχει δικαίωμα υπογραφής. Ξέρουν πολύ καλά στον ΠΑΟΚ τους κινδύνους που έχει μια τέτοια υπόθεση και αν καταλάβουν ότι ξεφεύγει ή ξέφυγε, σαφώς θα το κόψουν μια αντικαλή που μάλλον για εκεί πάει. Πάμε στους χορηγούς μας όμως για να ξεκινήσουμε. Ο Πειρατής είναι στην παρέα μας. Σήμερα όλες οι βαρελίσχες είναι μείον ένα ευρώ. Κάθε Τετάρτη έτσι και αλλιώς έχει πάρα πολύ καλό ροκ. Και κάποια στιγμή ο Γιάννης μας είχε στείλει στην ομάδα μας. Έχει μια αλλαγή για αυτήν την εβδομάδα. Θα την πω μετά. Τα κλασικά όμως έτσι και αλλιώς ισχύουν. Είναι στη Διογένους 17 στην Τούμπα. Ο Πειρατής έχει πάρα πολύ εορταστικό κλίμα. Και ο κόσμος πλέον τώρα, όσο πλησιάζουν οι μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, βγαίνει, πίνει τις μπυρίτσες του, ακούει τις μουσικάρες του και περνάει ωραία. Εκεί στην Τούμπα ο Πειρατής έχει εγκατασταθεί για τα καλά και προσφέρει πολύ ωραίες βραδιές. Αν έχει και ματσάκι στην Τούμπα, είναι 2 ευρώ τα 400 ml το take away. Και Σαββατοκύριακα ο Πειρατής ανοίγει από το μεσημέρι, από τις 12 και δείχνει αγώνες σε 7 παρακαλώ. Διαφορετικές οθόνες, αν θέλετε να κάνετε κράτηση, το ρεζερβέ είναι 2-3-10-9-44-9-22 στον Πειρατή. Ο αίτητος, ο άνθρωπος που δεν έχει δεχτεί γκολ, η επιχείρηση που δεν έχει δεχτεί γκολ μέχρι τώρα, το Burger and Shake στην Κούσκουρα, το κορυφαίο μπέργκερ με τις πολύ ωραίες μουσικές σε έναν πολύ ωραίο χώρο, με και άλλα προϊόντα τα οποία κάνουν διαφορά, όπως το milkshake, όπως τα cocktail. Μπορείτε να φάτε, να πιείτε, να χαλαρώσετε, να φάτε πρωινό, να κάνετε ό,τι γουστάρετε στο Burger and Shake στην Κούσκουρα, στα παλιά τα Goodies εκεί πέρα. Αξίζει τον κόπο να δοκιμάσετε το 100% μοσχαρίσκιο μπιφτέκι, το οποίο κάνει και τη διαφορά, όπως και το ψωμάκι βέβαια, στο Burger and Shake. Με Ρεγκίνα πορευόμαστε την πρώτη ώρα. Αξεσουάρ μπάνιο, υδραυλικά είδη, reginabanio.gr, για να δείτε ιδέες, να δείτε το κατάλογο με τα προϊόντα της Regina και με αναδομό για όλα τα πακέτα για ανακαίνιση 2311-241-508 για το σπίτι, για παιδικό δωμάτιο, για κουζίνα, τα πάντα στην αναδομό με έως 6 άτοκες δόσεις. Πήγαμε και στην εκδήλωση χθες. Η κάθε, για δώσε παραλυπόμενα, παρουσίασε αυτά. Ήταν όλος ο καλός ο κόσμος, μεγάλος μπάνερ, τεράστιος μπάνερ. Τσαλόπουλος, ο άνθρωπος που παρουσιάζει τον μπασκετικό ΠΑΟΚ στους Golden State Warriors, ο Τέλης Γουνατζίδης, μεγάλος χορός. Ο 203 δεν ήταν, 203 να πει λίγο φτιάκτο την ομάδα. Ένα παοξάκι το οποίο που λέει, έλα λέει, δουλεύω σε ξενοδοχείο στην Ελούντα. Ρε φίλε, ούτε απ' έξω από την Ελούντα δεν πάμε περάσουμε. Μου λέει, λέω, ποιο είναι το πιο φθηνό δωμάτιο, μου λέει, εκεί λέει 500 ευρώ. Αλλά για σένα θα κάνουμε κάτι. Τι να κάνουμε, δίνει θα κάνουμε ρεπορτάζ 400. Από την εκδήλωση. Δίνει ρεπορτάζ από την εκδήλωση. Πόσο κάνει το δωμάτιο στην Ελλούντα το καλοκαίρι. Ξέρω ότι εστιάζει πάντα στα σημαντικά, όπου και να πει. Εννοείται. Δεν μου πήραν συνέντευξη. Πέραν συνέντευξη εκεί πέρα δεν. Τώρα εδώ που τα λέμε μετά τον μπάνε, το πιο μεγάλο αστέρι εκεί εσύ είσαι. Και μου λέει, έρχεται ο Κωνσταντινίδη να πούμε ο Μίστερ Αναδομού και μου λέει, θέλει να βγει μια κοπέλα μαζί σου στη φωτογραφία. Ναι, Νίκο μου. Γιατί έχει γίνει σαν το λευκό πύργο γι' αυτό. Όχι, όχι. Λέει, σε γουστάρει πολύ ο άντρας της. Ρε παιδιά, μια φορά. Γιατί κάτσε, περίμενε, μια ρε. Φορά, να πεις... Αυτό μπορεί να είναι σεξουαλικό υπονοούμενο. Όχι, ρε. Και καλά σε ακούει. Βλέπει, μου λέει, καθόμαστε, βλέπουμε Sky. Ακούμε όλη την ώρα στο ραδιόφωνο. Κάνουμε ένα βγούμε μια φωτογραφία. Μια φορά δεν έχει έρθει ένα να μου πει, θέλει να βγει μια κοπέλα μαζί στη φωτογραφία, σε γουστάρει η ίδια.
Ωραία, σε γουστάρει ο άντρας της. Ρε τι τραβάμε. Και δεν κάναμε να πούμε αυτό το μπίρι μπίρι με λαμπίρι, πώς λέγεται αυτό εδώ. Να μας γουστάρει και κανένα κομμενάκι. Πήγαινε κύριε. Εγώ πίρι... σε βλέπω για εκεί, σε για κανένα πάνελ είσαι. Λαμπίρι μπίρι. Ναι. Ναι, ρε φίλε, Μοσχοβίτης θέλει, είναι το όνειρό. Ξέρεις πόσα παιδιά από εδώ από Θεσσαλονίκη έχουν ξεκινήσει και έχουν πάει εκεί. Πάντων, έχουν... πολύ ωραία εκδήλωση. Ναι, εννοείται, θα κάνουμε και κάτι τέτοιο σε κάποια φάση. Πολύ ωραία εκδήλωση χθες. Εκεί στην, στο VIP room της ΚΑΕ, του Παρατακίου. Είδα και προπόνηση Γκόμες. Α, δεν σας λέω τίποτα. Δεν σας λέω. Ντάντε. Και Ντάντε είδαμε. Ψηλός είναι ο Ντάντε. Πολύ ψηλός είναι ο Ντάντε. Βλέπω κάτι παοξάκια που τον εντοπίζουν στην πόλη, ρε παιδί μου, και βγαίνουν μαζί του φωτογραφίες και τις βγάζουν στο Facebook. Πολύ ψηλός. Πολύ ψηλός. Τέλος πάντων, ωραία φάση. Έτσι, για να δούμε που έχει κάνει τα αποζητήρια και του μπάσκετ και του βολέι, για να τα λέμε όλα. Έκανε εκεί πέρα την εκδήλωση. Πολύ ωραίο σκηνικό. Αρχιτέκτονες ήταν ο κύριος Τσίτσος. Θα του πούμε, μας κάνει ένα σπίτι σε κάποια φάση. Κάνα μαγαζιά κάνουν αυτοί. Και μαγαζιά κάνουν, ναι. Ναι. Κάτι θα κάνουμε για σένα. Εγώ δεν το έχω με τους διακοσμητές. Δεν μπορώ να συνεννοηθώ. Τους λες κάτι και κάνουν αυτό που θέλουν. Ναι, που είναι το σωστό. Ναι. Αλλά είμαι Αλμπάνης εγώ, δεν μπορώ. Θέλω δηλαδή να του πω τι να κάνει. Και μετά βγαίνει και λέει: κάτσε ρε φίλε, εγώ ήρθα να σου πω πώς θα κάνεις εκπομπή. Συ γιατί έρχεσαι και μου λες πώς θα κάνω τη διακόσμηση. Έτσι. Έτσι. Σύγκρουση επιστημονική. Τι άλλο έχουμε. Πάρτε θέση για το πολύ ποδοσφαιρικό ερώτημα που έβαλε χθες το ΠΑΟΚ 24. Τι. Κάνιας ή Βιτόλο. Κάνιας ρε. Α. Μειοψηφής. Όχι, τι λες. Ναι, να σου πω όμως γιατί. Ο Κάνιας έχει δύο πράγματα. Ο Βιτόλο έχει ένα. Ο Βιτόλο σήκωσε μία μέρα το κεφάλι του σε ένα παιχνίδι. Έκανε μια παλιά 30 μέτρα και το γήπεδο παραλυρούσε λες και σκοράραμε. Ο Κάνιας έβγαλε μια τριαντάρα πάση. Εσύ με Κάνιας είσαι. Ε? Και εσύ με Κάνιας. Εννοείται, ρε φίλε. Ο Βιτόλο ήταν το. Κοίτα, ρε Μίτσο. Παίζαμε 4-2-3-1. Ναι. Ο Βιτόλο ήταν αυτό που δεν μπορούσε να κάνει ο Γκαρσία. Ναι. Το συμπλήρωνε. Το συμπλήρωνε. Ήταν το τρεχαρά. Δεν το ήταν ο ένας. Αν θες να είσαι μεγάλη ομάδα, πρέπει να παίζεις 4-3-3, ξέρω εγώ, με ένα εξάρι. Που την κάνει τη δουλειά. Δηλαδή και να κόψει και να βγάλει γρήγορα. Αυτό ο Βιτόλο μόνος του δεν μπορούσε να το κάνει. Δεν μπορούσε μόνος του να το κάνει. Και φάνηκε και με τη μετέπειτα πορεία του. Δηλαδή από την ώρα που έφυγε από τον ΠΑΟΚ, που ήταν ένα καλοδουλεμένο σύνολο τότε, πήγε στον Παναθηναϊκό πολύ λίγα πράγματα και έκτοτε Β' Ισπανίας κτλ. Νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ ήρθε ακριβώς επειδή το οργανισμός ήξερε πώς θα τον αξιοποιήσει. Τον είχε μελετήσει πολύ καλά. Θυμάμαι το ρεπορτάζ τότε. Ήταν για φάγωμο Γκαρσία μετά την πρώτη χρονιά και τον πήραν για αντικαταστάτη. Αλλά είδαν ότι δύσκολα ο Γκαρσία να φύγει και τον κολλήσαν δίπλα. Ήταν από τα λίγα πράγματα που ο Σάντος δεν είχε μελετήσει καλά και του προέκυψαν μετά από ένα τραυματισμό του Βιτόλο στην Τρίπολη. Μόλις στο 7 του αγώνα. Το θυμάμαι σαν χθες εκεί ήμουν. Σε αγώνα με τον Παθρατικό έπαιξαν πρώτη φορά. Μαζί. Νοέμβριο μήνα. Ναι, πάει Νοέμβριο. Δεν ήταν αρχές χρονιάς. Έχει δίκιο ο Δημήτρης. Για να βρει χημεία. Αλλά τη βρήκε. Μια κάκωση ο Βιτόλο τότε στην Τρίπολη και έλειπε ένα-ενάμιση μήνα. Κάπου τόσο. Εμένα πάντως μου φαίνεται πιο συμμετοχικός ο Βιτόλο. Πιο πολύ παρόν μέσα στο γήπεδο. Πατάει πιο πολλά. Ήταν καλύτερος στο σετ παιχνίδι. Ο Κάνιας δυσκολεύεται στο να σετάρει το παιχνίδι. Ο Κάνιας είναι να πάρει την μπάλα και τη βγάλει γρήγορα. Καλή περιστροφή, πρώτη πάσα καλή. Καλύτερο πρέσινγκ ο Βιτόλο. Ναι, ρε, εσύ και βαρούσε και περισσότερο. Βαρούσε, αλλά εδώ. Ναι. Ο Κάνιας δεν έχει κάρτες πρώτα απ' όλα. Έχει δύο κάρτες νομίζω. Ναι. Ο Βιτόλο τέτοια περίοδο μπορεί να έχει έξι. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Το θέμα λοιπόν είναι ότι είναι άλλοι παίκτες, αλλά ο Κάνιας είναι. Δεν χρειάζεται συμπλήρωμα. Ο Κάνιας χρειάζεται κάλυψη. Όταν βγαίνει ο Κάνιας, δεν ξέρει να τον Κάνιας να βάλει. Παραδείγματος χάρη, πάω και δεν έχει το χαφ που θα βγάλει τον Κάνιας. Και έχει ένα 2-0 υπέρ του και θα μπει ο άλλος να ηρεμήσει το παιχνίδι λίγο και να κλειδώσει το σκορ. Εκεί έχουμε θέμα. Αυτός ήταν ο Τζιόλης. Είναι ο Τζιόλης. Δεν είναι ο Τζιόλης. Ο Τζιόλης κάνει μόνος του προπόνηση και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Κάποιος. Οποιοςδήποτε που έχει αυτά τα στοιχεία. Δεν υπολογίστηκε σωστά το πράγμα. Δεν θέλουμε να λέμε πολλά, αλλά στην τυφλίδα. Θυμάσαι τι μας είπε ο κύριος Μίχελ,
όταν του είπαμε όταν δεν παίζει ο Κάνιας ποιος θα παίζει. Το θυμάσαι? Εντάξει τώρα. Επαναλαμβανόμαστε, αλλά. Στην Τυφλίδα, τι μας είπε. Στην Τυφλίδα το είπε. Ναι. Ο Βαρέλα. Ο Βαρέλα μπορεί να είναι μια λύση, ο Βαρέλα. Ναι, ο Βαρέλα είναι λύση. Δεν έχουμε δει ποτέ το Βαρέλα αμυντικό χαφέβε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Εκεί είχαμε περιθώριο. Μπορεί να προέκυπτε και μεταγραφή. Μπορεί όντως να ψάχνουν. Δεν πήγαιναν να πάρουν εξάρι. Δεν πήγαιναν. Το υπολόγιζαν αλλιώς. Ενώ ήταν πασιφανές ότι έχουμε πρόβλημα εκεί. Ο Κάτσε. Κάτσε δεν είναι εξάρι. Εγώ διαφωνώ με αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του Κάνιας. Δεν έχει τον όγκο, τη σιγουριά στο κράτημα. Δεν το έχει αυτό το πράγμα. Τη γρήγορη κάθετη. Δεν είναι. Χρειάζεται παίκτη ψηλότερο επίπεδο για το 6. Το 6 είναι η πιο σημαντική θέση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ο Κάτσε, άσχετα με τη θέση του, εκεί σε αυτό το διάστημα που έλειψε, βελτιώθηκε, δούλεψε κάτι. Δεν νομίζω να βελτιώθηκε. Ένα μήνα έπαιξε. Ναι. Και μετά άρχισαν τα προβλήματα με τον προπονητή. Μα δεν είναι μελετημένη η δανεισμή αυτή, Λιάκη. Α, τώρα το Χατζησαία, του ζητά να έρθει να παίξει. Αν τον είχε δώσει κάπου δανεικό να πάρει και 10 παιχνίδια. Δεν πήγε ο ίδιο. Ναι, εντάξει, φταίει και ο ίδιο. Δεν πήγε. Φταίει και ο ίδιο. Δεν φταίει ο Πάξ αυτό. Φταίει και ο ίδιο. Το θέμα για τον Χατζησαία είναι πολύ ξεκάθαρο ότι το καλοκαίρι αυτό σίγουρα για αγωνιστικού λόγου από την προετοιμασία ακόμα έμεινε πίσω σε σχέση και με τον Μπούγκουρα. Απόφαση του προπονητή δεν, ναι, δεν ξέρουμε. Νομίζω αυτή δεν εξηγήθηκε. Δεν ξέρουμε, δεν βλέπαμε, εκεί ήμασταν. Ναι, το βλέπαμε, δεν εξηγήθηκε. Γιατί και πώς. Ήταν η απόφαση του, δεν το έκανε τη δουλειά. Για μένα ο Μπούγκουρας είναι καλύτερος παίκτης. Εκεί ο Ήβιτς αυτό αποφάσισε. Αλλά τώρα. Και να το θέσω πιο σφαιρικά. Για μένα ο Μπούγκουρας έχει περισσότερα στοιχεία, μικρότερη ηλικία και περισσότερα περιθώρια εξέλιξης. Δηλαδή την απόφαση του Ήβιτς την κατάλαβα τότε. Γιατί είδαμε και την προετοιμασία. Φάνηκε νωρίς την προετοιμασία. Ναι. Αλλά τότε ήταν και μια απόφαση που επηρεάστηκε για το τι είχαμε. Γιατί τότε είχες Τζαβέλα. Για να έχεις την πολυτέλεια να πεις ότι να το στείλω δανεικό. Είτε ό,τι άποψη να έχεις για τον Χατζησαία. Ωραία. Τώρα το παιδί είναι 5 μήνες κάνει μόνο στο προπόνηση γύρω-γύρω όλοι. Ναι. Και το φωνάζεις εσύ τώρα να ενσωματωθεί. Πότε θα είναι έτοιμος και ψυχικά και σωματικά. Γιατί μιλάμε τώρα για μια ομάδα η οποία του είπε ότι η αγόρι μου βρες ομάδα. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια. Μα και να προσαρμοστεί, θα επιστρέψει στους ρυθμούς που ήταν τότε που τον είδες και δεν σου έκανε. Ναι. Εντάξει. Τέλος πάντων, για μένα όλα αυτά είναι λίγο μυστήρια. Πάμε γρήγορα στο διάλειμμα για να ξεκινήσουμε με τα ποδοσφαιρικά μας σε λίγο μια συνέντευξη που αφορά βεβαίως τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Εδώ είμαστε. Η K20 παίζει στην Λιβαδιά. Ημίχρονο 0-2. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει. Συνεχίζει και η ομάδα του Γκαρσία τις καλές εμφανίσεις και δεν είναι και φορά αποτελέσματα. Θα ενημερώσουμε και στην πορεία. Μισό λεπτό. Ποδόσφαιρο θα ξεκινήσουμε και μετά θα πάμε στο μπάσκετ και στο σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Ιταλική Βαρέζε. Τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή γραπτά μηνύματα. Γράφετε FM, αφήνετε κενό το μήνυμα στο 54526 για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Δημήτρη Πανοζάχο, φοροτεχνικός. Βέβαια συνεργάζεται με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Κάθε φορά που έχουμε γενική συνέλευση και προκύπτουν θέματα τα οποία μπορεί και να μην καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Ζητάμε. Το λες για λόγους ευγένειας. Ναι, ζητάμε τη βοήθειά του. Καλό μεσημέρι, πώς είστε? Καλό μεσημέρι σας και στους ακροάτες. Όλα καλά στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ? Νομίζω ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ έχει, τουλάχιστον σε επίπεδο οικονομικό, έχει εξηγηθεί, έχει πλέον μια θετική πορεία, ενώντας μια πορεία τέτοια η οποία πλέον έχει ξεπεράσει το παρελθόν και τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει είναι ζητήματα καθημερινότητας. Μάλιστα. Λύνονται τα θέματα. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε εμείς είναι πώς έχει εξηγιανθεί και πρέπει κάποιος να βάζει λεφτά κάθε χρόνο. Αν αυτός ο κάποιος φύγει, τι γίνεται? Να το κάνουμε λίγο πρακτικό. Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Εξηγήσει σημαίνει ότι δεν χρωστάει. Ναι.
πρακτικά, ή τέλος πάντων και αυτό σχετίζεται με το ότι έχουμε συνηθίσει και έχουμε μάθει στην Ελλάδα. Συνεχίζει και παραμένει ζημιογόνος, όπως όλες οι υποδοσφαιρικές ομάδες στην Ελλάδα. Αυτό είναι ένα πραγματικό στοιχείο. Είναι συζήτηση πολύ βαθύτερη και πολύ γενικότερη, πώς μια ΠΑΕ στην Ελλάδα μπορεί και αν μπορεί να γίνει κερδοφόρος. Μια αυτό ΠΑΕ όπως η Ξάνθη, ο Ακρόμητος. Εννοούμε ότι οι μέτοχοι της, προκειμένου συζητάμε ότι ο μέτοχος, ο μεγαλομέτοχος των ΠΑΟΚ και οι μέτοχοι γενικά σε μια ανώνυμη εταιρεία αναλαμβάνουν την ευθύνη και καλύπτουν όλες τις ζημίες. Αυτό είναι μια πράξη εξυγίασης. Ότι θα μπορούσε να πάει να έχει κέρδη είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά ότι είναι πράξη εξυγίασης το ότι οι μέτοχοι αναλαμβάνουν τις ζημίες είναι πράξη εξυγίασης. Ότι υπάρχουν μέτοχοι οι οποίοι μπορούν, έχουν δυνατότητα να καλύψουν τις ζημίες. Εμπροκειμένο ένα, όσο μεγάλο μέτοχο. Ναι, ναι, βεβαίως. Και βέβαια το να είναι, να έχει θετικό πρόσημο μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία μεγάλου βεληνικού, είναι λίγο δύσκολο. Στην Ελλάδα, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Προϊόν, και το στόχο που βάζεις. Τα τελευταία χρόνια η Ξάνθη, ο Ατρόμητος, μια-δυο χρήσεις ήταν στο συν. Αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Είναι μια, όπως πολύ σωστά το είπατε, τώρα να κάνουμε μια ανάλυση, είναι μια-δυο χρήσεις ναι, ναι. Και στο εξωτερικό γενικά. Και στο εξωτερικό γενικά. Δηλαδή, οι ομάδες οι οποίες έχουν κέρδη μεγάλα στους ορισμούς έχουν άλλα χαρακτηριστικά. Δεν είναι τώρα είναι ορθό να συγκρίνουμε την Ελλάδα, μια χώρα των 11 εκατομμυρίων, με μια χώρα των 60 ή των 70 εκατομμυρίων κατοίκων. Mm-hmm. Με άλλα budget, με άλλη εμβέλεια. Να σας ρωτήσουμε για τη χρήση 15-16 Ιούλιος, 15 Ιούνιος, 16, η ζημία της εταιρείας φτάνει στα 4 εκατομμύρια. Όχι. Το 15-16 η ζημία δυστυχώς φτάνει στα 9.900. Της χρήσης αυτής είναι 9.900. 9.969. Τα 4 εκατομμύρια ήταν η καθαρή αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε χθες. Ναι, ναι. Για να καλυφθούν οι τρέχουσες ανάγκες της ΠΑΕ. Σε αυτό έχουμε συμπεριλάβει υπόψη μας και όλες τις εξελίξεις οι οποίες υπήρξαν και λίγο μετά τον ισολογισμό, γιατί ο ισολογισμός για τον οποίο συζητάμε έχει ημερομηνία 30 Ιουνίου. Έτσι, υπήρξαν και γεγονότα, mm-hmm. ενώ οικονομικά γεγονότα και μετά τις 30 Ιουνίου, ναι. όπως η πώληση κάποιων ποδοσφαιριστών, οι οποίοι συνέβαλαν σε μια διαδικασία. Και η εκτίμηση είναι ότι με 4 εκατομμύρια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα αρκούν τα λεφτά αυτά για να καλυφθούν οι όποιες καθημερινές ανάγκες της ΠΑΕ. Η ζημία αυτή για τη συγκεκριμένη χρήση δεν θεωρείται πολύ μεγάλη συγκριτικά και με άλλες χρήσεις της ΠΑΕ. Αρκεί να σας πω ότι η προηγούμενη χρήση ήταν 15,5 εκατομμύρια. Θέλω δε να σας πω ότι όταν κάνουμε τέτοια στοιχεία και συγκρίσεις, γιατί και τα 9,5 εκατομμύρια είναι σοβαρό νούμερο, δεν είναι. Ναι. Να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Ναι. Δηλαδή το 9,900 κοντά στα 10 εκατομμύρια είναι ένα σοβαρό νούμερο. Απλώς, αυτό που θέλω να πω με αφορμή και την πρόσκλησή σας είναι ότι οι ζημίες στην πλειονότητα τους προέρχονται από το αθλητικό τμήμα. Δηλαδή όταν κάποιος προσπαθεί να φτιάξει μια ομάδα και κάνει μεταγραφή, ναι, αυξάνεται. Ναι. Αρκεί να σας πω ότι για το έτος για το οποίο συζητάμε, 15-16, ναι. τα συνολικά έσοδα της ΠΑΕ, να τα λέω συνολικά έσοδα, εννοώ εισιτήρια, δικαιώματα, UEFA και τα υπόλοιπα, ανήλθαν στα 15.500.000 και μόνο το αθλητικό τμήμα κόστησε 23.300.000. Μαζί με τα λειτουργικά του έξοδα, όχι τα συμβόλαια. Όχι, αν είπε αθλητικό τμήμα, αν εννοείται τα συμβόλαια μόνο, όχι. Ό,τι συμπεριλαμβάνει το αθλητικό τμήμα. Και τα είναι τα συμβόλαια. Να σας πω επίσης ότι στα συμβόλαια υπάρχει πολλές φορές μια λάθος εικόνα. Λέω τυχαίο το όνομά μου για να μην έχω παρεξήγηση. Λέμε Πάνο Ζάχος 1 εκατομμύριο. Ο Πάνο Ζάχος για να πάρει 1 εκατομμύριο, η ΠΑΕ θα πληρώσει πάνω από 1,5. Λόγω εφορία. Ένα 600, λόγω εφορία. Είναι 72.000 ο φόρος σε κάθε 100, αν καταλαβαίνω. Περίπου τώρα. Είναι, πάει προοδευτικά. Ναι. Μπορεί να φτάσει μέχρι και το 55%. Άρα στα λοιπόν προς τον μεικτών. Οριστέ, συγγνώμη. Επί των μεικτών. Το 55%. Επί των μεικτών. Ναι. Άμα τα κάνετε αναγωγή προς τα καθαρά τα οποία κυκλοφορούν προς τα έξω, πόσα παίρνει ο ποδοσφαιριστής, οδηγούμαστε ανάποδα σε μεγαλύτερο συντελεστή. Ναι. Σωστό. Ναι. Γι' αυτό το είπα έτσι. Άρα λοιπόν είναι αλήθεια ναι, ότι στα 23.300 συμπεριλαμβάνονται οι αποδοχές, οι φόροι των αθλητών, συμπεριλαμβάνεται ένα κομμάτι λειτουργίας του τεχνικού team, έτσι, φυσιοθεραπευτές, γιατροί, οι μετακινήσεις της ομάδας. Ναι. Τα έξοδα μετακίνηση, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά άμα δεν πληρώσεις τα μεταφορικά, πώς θα παίξει, δεν μπορεί να παίξει. 23.300. Ναι. Δεν είναι λίγο υπερβολικό. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει τον Ιβάν Σαββίδη, τα καλύπτει, υπάρχει σιγουριά. Δεν είναι όμως λίγο υπερβολικό να λέμε ότι οικονομικά η χρήση αυτή πήγε καλά όταν υπάρχει τέτοια ζημία.
Ναι. Αν όμως σκεφτείτε ότι η χρήση αυτή είχε αύξηση των εσόδων περίπου 50%. Δηλαδή το 2014-2015 τα έσοδα της ΠΑΕ ήταν περίπου, τα λέω στρόγγυλα τα νούμερα για να μην πλέξουμε σε πολλές λεπτομέρειες, στα 13 εκατομμύρια. Και έχει παρακάτω. Και έχει πάει στα 19 εκατομμύρια. Άρα λοιπόν είχε μια μεγάλη αύξηση εσόδων, έτσι, όπου η επιλογή γίνεται αυτή η αύξηση των εσόδων να μεταφερθεί στο αθλητικό τμήμα. Αυτή είναι μια επιλογή και αυτή αποτυπώνεται και στα νούμερα. Εγώ δεν είμαι για να κρίνω τις επιλογές, είμαι για να λέω ότι αποτυπώνται στα νούμερα. Ναι, βέβαια. Εννοείται. Έτσι. Λοιπόν, καλά θα ήταν να ήταν ακόμα περισσότερα τα έσοδα. Φαντάζομαι ότι όλοι θέλουμε τα έσοδα, εγώ ειδικά δε ως άνθρωπος με τα νούμερα και τις λογιστικές, θα ήθελα να μην έχει καθόλου ζημίες. Αλλά μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Αυτό όμως που είναι σημαντικό είναι ότι πρώτον, και αφορά τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και τους φιλάθλους, αφορά ότι πρώτον η ΠΑΕ ΠΑΟΚ άφησε πίσω πλέον όλα τα προβλήματα τα οποία είχε οικονομικά. Είναι αλήθεια ότι αυτό έγινε με τις πλάτες ενός ανθρώπου, οικονομικές πλάτες ενός ανθρώπου του μεγάλου μετόχου. Δεύτερον, ότι γίνονται και βήματα προς τα μπροστά, αυξάνονται τα έσοδά της ξανά. Αυτή είναι η δεύτερη πράξη. Το τρίτο στοιχείο που κανείς μπορεί να αποτυπώσει είναι ότι η επιλογή από ό,τι φαίνεται είναι αυτή η αύξηση των εσόδων και η όποια ενίσχυση να μεταφέρεται στο αθλητικό τμήμα. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που μπορεί κανείς να βγάλει μετά από μια ανάλυση του ισολογισμού που εχθές συζητήθηκε στη Γενική Συνέλευση. Η ζημία της χρήσης την είπαμε. Συνολική ζημία μπορούμε να αναφέρουμε αυτή τη στιγμή? Πώς δεν μπορούμε να αναφέρουμε, είναι δημοσιευμένα όλα αυτά. Εννοείται όλα τα έτη διαχρονικά, φαντάζομαι. Ναι, αυτό εννοείται. Πού έχει φτάσει αυτή τη στιγμή? Ναι, μισό λεπτό για να μην το κάνω πριν αλλάξω. Θα το έχω πει πάλι μπροστά μου ένα λεπτό και θα σου το πω ακριβώς. Το νούμερο, λοιπόν. Λοιπόν. Δεν το έχω, μισό λεπτό. Ναι. Οι ζημίες, να ξέρετε, είναι περίπου, μισό λεπτό, για να μην κάνουμε κανένα λάθος, είναι περίπου διαχρονικά από την ημέρα που ξεκίνησε, πες το, η υπόθεση, από το 79 που ξεκίνησε η ΠΑΕ, περίπου στα 75 εκατομμύρια. 75 εκατομμύρια, μάλιστα, όλα αυτά τα χρόνια. Μας ακούτε? Έχουμε ένα θέμα με την επικοινωνία, τον καλέσουμε και πάλι. Προφανώς κάτι συνέβη με το κινητό. Για κάποιες ακόμα ερωτήσεις που αφορούν και τη χθεσινή διαδικασία και πράγματα τα οποία δεν τα καταλάβαμε έτσι κι αλλιώς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μέσω μηνυμάτων, FM γράφετε και να αφήνετε μηνύματα στο 545-26. Τώρα μας ακούτε? Μας ακούτε. Είχαμε ένα μικρό ατύχημα επίσης γραμμή. Ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι οι ζημίες από το 1979, από όταν συστήθηκε η ΠΑΕ, μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2016 είναι 70.881.000. 70.881. Μάλιστα. Αυτές είναι οι συνολικές ζημίες και πριν το μεγάλο. Διαχρονικά, από το 1979 μέχρι το καλοκαίρι. Και βέβαια όλα αυτά έχουν καλυφθεί με κεφάλαια που έχουν συνεισφέρει προκειμένου στο παρελθόν οι άλλοι μέτοχοι, τα τελευταία χρόνια ο μεγαλομέτοχος. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι ΠΑΟΚ χρωστάει αυτή τη στιγμή οπουδήποτε, είτε στο δημόσιο, δεν χρωστάει είτε σε τρίτους, πουθενά. Δεν χρωστάει πουθενά, δεν έχει καμιά φορολογική εκκρεμότητα. Γι' αυτό και εδώ χρησιμοποιήσα την έκφραση ότι έχει εξυγιανθεί. Και το επόμενο βήμα είναι να γίνει κερδοφόρος. Μακάρι. Το λέει πάντα ο Ιβάν Σαββίδης ως ένα παράσημο. Και εσείς ίσως επαγγελματικά, και επειδή έχετε σχέσεις και με άλλους συναδέλφους σας, ότι είμαστε οι μόνοι που δεν χρωστάμε πουθενά. Ναι, νομίζω ότι όποιος αναλύσει τους ισολογισμούς των ΠΑΕ, νομίζω ότι είμαστε, αν δεν είμαστε οι μόνοι, είμαστε από τους ελάχιστους, από αυτούς που μετρούνται στα δάχτυλα ενός χεριού. Μάλιστα. Πείτε μας κάτι τώρα, το χθεσινό ποσό της αύξησης είναι σωστό να λέμε ότι είναι 770 ή 4 εκατομμύρια? Τυπικά είναι 7 εκατομμύρια. Στην πραγματικότητα όμως το καθαρό ποσό είναι 4 εκατομμύρια. Τα άλλα 3 εκατομμύρια, τα 369, τα 370 αφορούν μια συναλλαγή εσωτερική μεταξύ των μετόχων. Πέρυσι είχε δηλώσει τη διάθεση να συμμετάσχει στο κεφάλαιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ η ΣΕΚΑΠ, η εταιρεία, η οποία τελικά δεν πήρε την άδεια από την Επιτροπή Αθλητισμού, γιατί μέτοχοι της ΣΕΚΑΠ είναι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί. Στους αγροτικούς συνεταιρισμούς υπάρχουν πάρα πολλά μέλη, οι αγρότες. Ο αθλητικός νόμος προβλέπει ότι κάθε ένας μέτοχος σε μια ΠΑΕ πρέπει να δηλώνει
μέχρι τελευταίο φυσικού προσώπου το κατάλογο, καταλαβαίνετε ότι αντιμετωπίσαμε δυσκολία να εντοπίσουμε όλους τους αγρότες που είναι μέλη των συνεταιρισμών, των οποίων οι συνεταιρισμοί είναι μέλη της ΕΚΑΠ και η ΕΚΑΠ ήταν μέλος της ΠΑΕΠΑΟ. Αυτό, κύριε Παντζόχο, είναι κατανοητό το γιατί δεν πήρε άδεια. Αυτό που δεν έχουμε καταλάβει, και αν μπορείτε να μας εξηγήσετε, είναι πώς και από πού προέκυψε αυτή η διάθεση της ΕΚΑΠ να εμπλακεί στην ΠΑΕΠΑΟ. Δεν μπορώ να αξιολογήσω, δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ πώς προέκυψε η διάθεση της ΕΚΑΠ να συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό νομίζω θα το απαντήσει η ίδια. Ο Ιβάν Σαββίδης δηλαδή. Η ΕΚΑΠ, εν προκειμένου. Και ο μεγαλομέθοχος. Αλλά η ΕΚΑΠ. Κατά κύριο λόγο η ΕΚΑΠ. Ξέρετε, επειδή είναι ένα γεγονός που το μάθαμε όταν απορρίφθηκε ο φάκελος, το πούμε, από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ναι. Δεν πήρε διαστάσεις και δεν καταλάβαμε το σκεπτικό. Ναι. Γιατί έπρεπε, πώς προέκυψε, γι' αυτό σας ρωτάω. Εγώ θέλω να σας πω ότι δεν μπορώ να πατήσω, δεν το ξέρω, είναι επιλογή της ΕΚΑΠ. Αυτό όμως που θέλω να σημειώσω εγώ είναι ότι κριτήριο σε μια τέτοια διαδικασία δεν είναι ποιος έρχεται και συνεισφέρει το 1, το 2 ή το 3% του κεφαλαίου. Το σημαντικό είναι ότι καταβάλλονται χρήματα, ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι και φορείς οι οποίοι έχουν τη διάθεση να ενισχύσουν τον ΠΑΟΚ. Αυτή η ενίσχυση και η διάθεση πάει υπέρ του ΠΑΟΚ και νομίζω ότι εκεί πρέπει να παραμένουμε, σε αυτή τη διαδικασία. Ο μεγαλομέτοχος έτσι και αλλιώς είτε έχει 70, είτε 75, είτε 85 παραμένει μεγαλομέτοχος, άρα μπορεί να παίρνει και να λαμβάνει τις αποφάσεις και νομίζω ότι αυτό είναι το κριτήριο και το στοιχείο. Τώρα, τέτοια διάφορα ζητήματα μικροδιαχειριστικά υπάρχουν πάντα, προκύπτουν πάντα πολλές φορές και σε διάφορες άλλες στιγμές. Εντάξει, ήταν από τα θέματα. Οι παρευρισκόμενοι χθες στη Γενική Συνέλευση κατάλαβαν ότι είναι πολύ σημαντικό το ότι μειώθηκε ο δείκτης καθαρής θέσης. Ότι είναι ένα από τα νούμερα ναι, τα οποία... Να το πω αλλιώς, ότι τα προηγούμενα χρόνια το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της ανώνυμης εταιρείας ήταν πολύ περισσότερο αρνητικός. Τι σημαίνε ότι οι ζημίες κάθε χρόνο όπως συγκεντρωνόταν υπερκάλυπταν κατά πολύ μεγάλο βαθμό το μετοχικό κεφάλαιο που διαχρονικά είχε κατατεθεί. Ναι, νομίζω ότι πέρσι 36 του 16 φτάσαμε πλέον λίγο πριν το μηδενισμό, δηλαδή να συμψηφίσουμε και όλες τις ιστορικές ζημίες της ΠΑΕ και νομίζω ότι μέσα στο 16-17 θα έχει γίνει και αυτό. Μάλιστα. Συγκριτικά πάλι εσείς, επειδή ξέρετε καλύτερα τα νούμερα, αυτό το κόστος του αγωνιστικού τμήματος, 23 εκατομμύρια, είναι ιστορικό ρεκόρ για την ΠΑΕΠΑΟ ή τουλάχιστον για τα τελευταία χρόνια που... Να σου πω, όσο εγώ θυμάμαι, ναι. Δηλαδή από το 11 και μετά, ναι, είναι ιστορικό. Σε αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι αγορές παικτών. Ακούστε τώρα, γιατί έχουμε εδώ να διευκρινίσουμε κάτι. Ναι. Όχι τα συμβόλαια των παικτών. Όχι οι αγορές. Όχι, να σας εξηγήσω. Πρέπει να διευκρινίσουμε τι εννοούμε αγορές. Αν εννοούμε τα δικαιώματα που δίνουμε σε άλλες ομάδες, όχι. Ναι, αυτό είναι μια μεταγραφή, αυτό είναι ουσιαστικά. Γιατί να σας πω τώρα, εδώ έχουμε και ένα θέμα λογιστικό με τους κανόνες που ισχύουν σε διεθνές επίπεδο, σε ελληνικό, στην αλλαγή που επήλθε τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νομοθεσία, στην ελληνική λογιστική νομοθεσία. Αν λοιπόν αγορά ποδοσφαιριστή ονομάζουμε το ποσό που παίρνει κάποια ομάδα που δικαιούται, όχι. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στα 23 εκατομμύρια. Στα 23 εκατομμύρια συμπεριλαμβάνεται ένα μικρό κομμάτι φτηνών με τη διαδικασία των αποσβέσεων. Όχι. Μάλιστα. Λόγω των οικονομικών γεγονότων που είπατε ότι συνέβησαν μετά τον Ιούνιο του 2016, είμαστε πολύ έτσι, είστε. Στο κείμενο που έχουν διανεμηθεί χρήσεις του μετόχου, αναφέρεται ότι μετά τον Ιούνιο έχει λάβει χώρα η πόλη των ποδοσφαιριστών. Ναι, ναι. Υπάρχουν πωλήσεις οι οποίες έχουν έσοδα 9.450.000, 9.500.000 περίπου. Άρα η χρήση που τώρα τρέχει μάλλον θα είναι... Μάλλον, πολύ καλύτερη, έτσι, τα αποτελέσματά της. Οικονομικά. Αλλά ξεχνάτε ότι Μεσολαβεί και Φεβρουάριος, Μεσολαβούν και άλλοι μήνες ακόμα. Εντάξει, τώρα τέτοια ποσά... Υπάρχει ένα ενισχυτικό οικονομικό δεδομένο που ήταν η πώληση κάποιων ποδοσφαιριστών οι οποίες εισέφεραν χρήματα στην ΠΑΕΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Καλημέρα σας. Καλές γιορτές να έχουμε. Καλές γιορτές. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Αυτά με τον κύριο Δημήτρη Πανοζάχο. Κάποιες ερωτήσεις διευκρινίζεις. Να ακούσουμε τι ώρα είναι. Η ώρα είναι μία. Η καλύτερη ώρα για τα πρώτα αναψυκτικά light με φυσικά μόνο γλυκαντικά. Νέα Lux Plus and Light. Τα μόνο αναψυκτικά light αποκλειστικά με φυσικά γλυκαντικά. Μας ζήτησαν να δημιουργήσουμε ένα ραδιοφωνικό σποτ, αλλά με τον πιο φυσικό τρόπο. Χωρίς τεχνητά,
χωρίς μουσική, χωρίς λόγια. Ακόμα και στο ραδιόφωνο, βλέπεις τη διαφορά. Νέα γενιά αναψυκτικών Lux Plus & Light. Αυθεντική γεύση Lux. Χωρίς ζάχαρη, με 60% λιγότερες θερμίδες και μόνο με φυσικά γλυκαντικά. Lux Plus & Light. Η φύση χαμογελά. Αυτά μερικά στοιχεία οικονομικής φύσης για την ΠΑΟΚ. Με τη ζημία της προηγούμενης χρήσης, με το ότι η χρήση που τώρα τρέχει προφανώς θα είναι πολύ καλύτερη, λόγω και των πωλήσεων. Αλλά αυτό είναι συγκυριακό. Ναι, εντάξει, είναι επιλογή. Με το θέμα της ΕΚΑΠ, στο οποίο δεν υπάρχει απάντηση, γιατί και πώς επιλέχθηκε αυτή η διαδικασία, που δεν προχώρησε κιόλας. Έτσι, είναι ένα τεχνικό ζήτημα που μόνο ο μεγαλομέτωχος μπορεί να το εξηγήσει. Πάντως, από την που δεν έχουμε γεγονός, εντάξει, δεν είναι και κάτι που μπορεί να απασχολήσει περαιτέρω. Και με το ιστορικό ρεκόρ για το κόστος του αγωνιστικού τμήματος, που εξηγήθηκε τι αφορά, έτσι, δεν είναι μόνο τα συμβόλαια, είναι και όλα τα άλλα που είναι γύρω-γύρω, και που φτάνει στα 23 εκατομμύρια ευρώ. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με Burger & Shake, το κορυφαίο χάμπουκερ του πλανήτη. Αυτή τη στιγμή μιλάμε στην Κούσκουρα, σε έναν απίστευτα διαμορφωμένο χώρο. Αν δεν πάτε δεν θα καταλάβετε τι εννοώ. Τα παλιά τα γκούντις εκεί πέρα. Επίσης μπορείτε να πιείτε εκπληκτικό φρέσκο milkshake, να πιείτε κοκτέιλ πολύ σωστά με τις αναλογίες που πρέπει, και να ακούσετε πολύ ωραίες μουσικές. Το Burger & Shake είναι στην Κούσκουρα. Πηγαίνετε εκεί τώρα γιορτινές μέρες, εκεί με τα ψώνια. Πάρτε μια γεύση και άμα φύγετε, τηλεφωνήστε μου μετά εδώ στο 2310-287-888. Και ένα δωμό. Μη με περνάτε για τρελό. Οι καλύτερες ανακοινήσεις στο 2311-241-508. Θέλετε να ανακοινήσετε το μαγαζί σας, το σπίτι σας, το μπάνιο σας, την κουζίνα σας. Ό,τι θέλετε να ανακοινήσετε. Προνομιακές τιμές. Εκμεταλλευτείτε τα προγράμματα χρηματοδότησης που προσφέρει αναδομό, με ως εξιάτοκες δόσεις αναδομό@ανακαινηση.gr η διεύθυνση. Με πειρατή κλείνουμε την πρώτη ώρα και σήμερα Τετάρτη όλες οι βαρελίσεις μείον 1 ευρώ. Κάθε μέρα κάτι διαφορετικό στον πειρατή, στο μεγαλύτερο rock and beer bar, big beer bar, ναι, πες το, της Θεσσαλονίκης, ανατολικά εκεί στην Τούμπα. Με ήδη υδραυλικά και αξεσουάρ μπάνιου Regina κλείνουμε την πρώτη ώρα. Τα Regina κορυφαία στο χώρο, τα βρίσκεται μόνο σε επιλεγμένα καταστήματα. Γρήγορα στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και με ποδόσφαιρο και με μπάσκετ. 1:20 πήγε, φοβερά πράγματα. Χάσαμε και το κινητό μας. Λοιπόν, το κινητό μου το φέρες. Δεύτερη ώρα με ΠΑΟΚ 24. Να δούμε λίγορα τους χορηγούς. Προσέξτε όμως, προσέξτε κάτι. Τώρα, οι 5 πρώτοι θα καλέσουν 23-10-287-888, κερδίζουν εισιτήρια για τον αγώνα ΠΑΟΚ Βαρέζες στο μπάσκετ που γίνεται σήμερα το βράδυ. Οι 5 πρώτοι, ας έχετε ταυτότητα αστυνομική και άμκα δίπλα σας, 287-888, για να πάτε στο μπάσκετ και να δείτε τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίσει τη Βαρέζε σε μάτς που λογικά δεν θα πάει στο τελευταίο σουτ. Δεν γίνεται. 1-2-3, φτάνει τόσο. Έχεις καταφέρει αυτό που γράφει ο φίλος, ο 756, μετά το τι χρώμα είναι το γαλλικό νύχι. Όπου έκανες... ξεφτυλίστηκες, γιατί ναι, σου είναι ενημέρωτος. Ναι. Γιατί υπάρχει γαλλικό νύχι που δεν είναι άσπρο, ναι, επάνω. Ναι, καλά. Και γκρι και μπλε και κόκκινο. Εντάξει. Ναι. Επειδή βρες μου μία που έχει γαλλικό νύχι κόκκινο. Αυτή η καταγωγή σου από την Αθήνα σε επηρεάζει να μην ξεχωρίζεις π.χ. την μπουγάτσα, γιατί είναι ίδιο πράγμα τώρα αυτό. Το γαλλικό με την μπουγάτσα είναι το ίδιο πράγμα. Μπουγάτσα δεν είναι το μέσα, είναι το φύλλο. Έτσι και το γαλλικό δεν είναι το χρώμα, είναι το σχέδιο. Ακόμα, μιλάς σε έναν άνθρωπο που έχει ολόκληρο σετ γυναίκα στο σπίτι. Μπράβο. Όταν ήταν ελεύθερος. Μπράβο. Ωραία. Ναι. Δηλαδή, όταν ξέρω εγώ ήμουν ελεύθερος, μου έλεγε κάποιες, θα έρθει σπίτι. Να δεν έχω να αλλάξω, δεν έχω, ξέρω εγώ. Εδώ έχεις δωμάτιο Τσορμπατζόγλου, ρε φίλε. Ναι, δεν θα έχεις γενιά κοπέλα. Δεν έχει πατήσει ακόμα, αλλά υπάρχει αυτή.
Ωραία, έχω. Όταν θα έρθω να ανησυχήσεις. Ναι, πέριγα. Για να αντεμακιγιάζεις. Ναι. Ωραία, έξτρα το τόπουλτς. Ταμπών και ομπί και τάμπαξ, γιατί ανάλογα το εδίο βολεύει και αυτό είχα τότε. Είναι δηλαδή εντάξει, δύο σκαριά. Θα μας ξεφωνίζουν. Γιατί? Όπως προχθές που ξέφυγες. Μίλες βλακίες. Μίλες βλακίες. Προχθές ξέφυγες, είπες μια χαζομάρα. Είπε μια λέξη μωρέ και ναι. Πήρε ο άλλος. Ναι, και ναι, πήρε και ξεφώνησε ο άνθρωπος. Ναι, και τι έκανα. Και δίκιο είχε. Δεν πήραν τρεις από το Σουμπούτε, εντάξει. Ναι, πήρε ένα. Εντάξει. Στους 50.000 πήρε ένα. Δεν φίλε να πει, εντάξει, εκεί. Δίκιο. Τώρα όμως δεν βρίζει. Περιγράφει μια ανάγκη. Περιγράφω το βαλιτσάκι το κρίσιμο. Με αρχή το λάθος που έκανε χθες να με κοροϊδέψει. Γιατί το γαλλικό εδώ... δεν είναι το χρώμα. Ναι, ναι, καλά. Ρε Τζόρμπα, τι βάναλη Γεωργία. Ήμαρτον, βάναλη Γεώργιο, έστειλα το μήνυμα για το εισιτήριο. Ρε φίλε, τα Ελλάδα δεν πήγαμε για να αλλάξουμε στα 30, γράφει ο αγανακτισμένος ακροατής. Η δουλειά έγινε. Ο οποίος, εντάξει, άκουσε το όνομά του. Πήρε εισιτήριο. Ωραία, σε άλλο φίλο. Εντάξει, και μας κράζει εμάς ο Τζορμπατζόγλου που δεν μπορεί να διαβάσει το όνομα ανθρώπου που κέρδισε. Του άλλαξε φίλο για να κέρδισε ένα εισιτήριο. Είπαμε κρίση, ρε, αλλά όχι και έτσι. Φίλε, η δουλειά έγινε. Η δουλειά πια έγινε. Όχι, θα πας στο γήπεδο. Θα πας στο γήπεδο. Θυμήσεις λίγο τέτοιο, ρε. Λίγο κουλιανό που έλεγε για ένα προπονητή. Έστειλε το μήνυμα, έλεγε το μήνυμα ο τάδε προπονητής είναι γιώτα 5. Και λέει αυτός ο τάδε προπονητής, ο τάδε είναι προπονητής, ρωτάει γιώτα. Ο Πιάκος του πέσαν τα μαλλιά. Καλά σε γράφει, καλά σε γράφει ο γνωστός. Γνωστός είναι αυτός. Ναι. Καλά σε γράφει ο φίλος της ομάδας. Που έχασε τον διαγώνιο σήμερα και δεν ξέρει που πάει. Δεν έρχεται σε εμάς, να ξέρεις. Πολύ καλό μήνυμα, ναι, επίπεδου. Mm. Μπράβο στο φίλο. Να μην το χαρακτηρίσω στον αέρα, το σύχαμα αυτό. Ωραία. Πάμε στα δικά μας. Φίλος μας, μπορούμε να λέμε ότι θέλουμε και αυτό να. Κατάλαβες ποιος είναι? Ο επόμενος δήμαρχος της Θεσσαλονίκης που θα στηριχτεί τον Ιβάν Σαββίδη. Και συγγνώμη, αυτός εδώ γνωρίζει το κινητό του Τσόρμπα απ' έξω. Είδε το. Είναι χρόνια κρατήμα. Το θυμήθηκα. Είναι χρόνια κρατήμα. Από τον τρόπο γραψίματος. Το Α το γράφει λίγο διαφορετικά, δες. Είναι λίγο. Πάμε στους χορηγούς. Χθες έθεσε ένα θέμα αυτό ότι... Πολύ κομψό μήνυμα πάντως. Χθες αυτός έθεσε θα ένα... Θα ήθελα να πω να διαβάσω τώρα αυτό το μήνυμα. Έθεσε ένα θέμα. Γιατί λέει όλοι εσείς που δεν έχετε σπουδάσει, δεν είστε επιστήμονες, να μου έχετε άποψη για τα τέτοια, για το κυκλοφοριακό. Ναι. Γιατί και μας τη δίνετε. Εσύ γιατί έχεις για το ποδόσφαιρο. Έτσι, μπράβο. Και μας τη λες. Και μας τη λες, τα γάρι. Καλά λέει ο Άκης Αξινόπουλος. Φτιάξε λίγο το κυκλοφοριακό που ναι. Ο περιφερειακός μια εβδομάδα να πούμε δεν έχει αριστερή λωρίδα γιατί δεν κουρεύουν τα χόρτα. Ναι, όχι, δεν είναι. Ναι, αλλά πηγαίνουν όλοι από το κέντρο. Τι κάνει ο Δήμος για αυτό. Βασικά τροχονόμοι υπάρχουν σαν τέτοιο, σαν ειδικότητα πλέον, σαν τομέας. Έχουν λίγο κάνει στην πάντα γιατί έχουν βγει πολύ φορτσάτοι οι δημοτικοί αστυνόμοι. Και σου λέει, άστο, θα κάνω αυτή μα τη δουλειά. Δεν είναι για την κίνηση. Έχεις δει να κατευθύνει κίνηση δημοτικός αστυνόμος. Προχθές έμεινα για 10 δευτερόλεπτα, στάθηκα έτσι με τα πόδια ήμουνα και ήρθε ένας λέει φίλε, φύγε, φίλε, φύγε, γιατί θα σου βγάλω κλίση, θα σου ρίξω κλίση. Έχουν πλέον ό,τι κινείται, τρώει κλίση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που έχει συμβεί. Και τσίμπησε και στα στενά. Ένα ευχαριστώ τον Ιβάν για τα 55.000 χορηγία το Χριστουγεννιάτικο ναι. Δέντρο. Δεν έκανε, δεν είπε ευχαριστώ ο συγκεκριμένος φίλος μας εδώ πέρα. Και ούτε μια ρώσικη μπαμπούσκα δεν βάλαμε. Δεν επιβάλαμε τίποτα εκεί. Τους αφήσαμε τον καλλιτέχνη να κάνει ό,τι θέλει. Μια κουβέντα είπε χιλίες πατάτε. Ναι, αλλά τι κουβέντα είπε. Δεν κοιτάς που λέμε στον αέρα. Πάμε. Ωραία, μαζί μας η Σιτρόεν Γιαννίδης. 45 χρόνια στο κουρμπέτι. Το ξέρει το έργο. Δεν είναι κάποιο τυχαίο. Δεν είναι μια επιχείρηση η οποία έχει ταΐσει γενιές συμπολιτών μας, συντοπιτών μας. Υπάρχει το νέο Citroën C3 εκεί. Να πάτε να κάνετε ένα test drive. Να καλέσετε στο 54640-2310 βέβαια. 54640-2310 να πάτε μοναστηρίου 196 και να δοκιμάσετε το νέο C3 της Citroën. Μαζί μας και η Ρέμβη. Σήμερα Τετάρτη τα κοκτέιλ εκεί είναι ένα συν ένα. Έχουμε πολύ ωραίες μουσικές, πολύ ωραίο κλίμα. Να πάτε και μεσημέρι ή το βραδάκι να πιείτε το ποτό σας. 2-3-10-4-33-100 το τηλέφωνο της Ρέμβης, κλείνετε ραντεβού, κλείνετε τραπέζι και περνάτε πολύ όμορφα αυτές τις εορταστικές ημέρες και νύχτες.
Bet Auto Center, το πιο σύγχρονο συνεργείο της Θεσσαλονίκης, Μοναστηρίου 299, με ασυναγώνιστες τιμές στο σέρβις, συντακτικά, καταλύτες, εξατμίσεις, τα πάντα στη Μοναστηρίου 299 και στην Bet Auto Center. Και βεβαίως κέντρο μπαταρίας Ιταλός, αν προκύψει το πρόβλημα, που θα προκύψει, δεν το γλιτώνεις. 545-999. Ένα τηλέφωνο για τρία καταστήματα για να αλλάξεις την μπαταρία. 545-999. 2310 545-999 για τον Ιταλό και τις μπαταρίες. Με Ιταλούς παίζει ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ με την Βαρέζε. Είπαμε και νωρίτερα ότι μάλλον δεν θα πάει το μάτς στο τελευταίο σουτ. Ο Νίκος Μοσχοβίτς θα μας το επιβεβαιώσει αυτό. Νίκο, καλό μεσημέρι. Έτσι λέτε εσείς, καλό μεσημέρι. Προχθές βρήκες και άλλον τρόπο για να χάσεις. Αυτή τη φορά χάθηκαν βολές από τον Κλάντον και οι τελευταίες επιθέσεις θύμισαν παιδιά του Δημοτικού οι οποίοι έπαιζαν στο Ποσειδόνιο με αέρα κιόλας. Οι τελευταίες επιθέσεις του Πάκου και με αέρα. Έτσι, δεν μόνο στο Ποσειδόνιο. Ναι. Και χάθηκε το μάτς με τον Ολυμπιακό. Ναι. Το οποίο κέρδιζε. Την μπάλα που χτύπησε ο Στεφάνη και κάθισε μέσα. Εντάξει. Είναι τα φάλτσα που έβαλε. Είναι ταλέντο. Είναι ταλέντο. Βέβαια. Κέρδιζε 35 δευτερόλεπτα με ένα πόντο. Θα κέρδιζε με τρεις ανέβασες βολές και κατάφερε να χάσει και με διαφορά στο σκορ. Άλλη μια επιτυχία. Έτσι. Σπάσω όλα τα ρεκόρ. Πήγα, τους είδα που βγήκαν φωτογραφίες χθες στα Κάνατα, είπαν στα Ρώσικα, τα Κινέζικα, τα Ιαπωνέζικα. Δεν τα είδατε αυτά. Δεν τα είδατε αυτά. Δεν είναι τυχαίο ότι εμφανίστηκε στο γήπεδο χθες ο Σταύρος που υπήρχε και φαγητό. Δεν νομίζω ότι ήταν τυχαίο. Δεν ακούμπησα τίποτα, να ξέρεις. Αλήθεια. Όταν δηλαδή αποφεύγω τους μπουφέδες σε θέματα ΠΑΟΚ. Ωραία, γιατί κατευθείαν αισθάνομαι το βλέμμα, κοίτανε τον Κούτρατζή που βγήκε μπουφέ και. Μπορεί να είχα και 15 μέτρα απόσταση από το μπουφέ. Ωραία πράγματα. Τι θα δούμε λοιπόν, σήμερα? Θα δούμε ένα παιχνίδι στο οποίο και οι δύο πρέπει να κερδίσουν. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε. Αν είχε κερδίσει η Τουρκία την προηγούμενη εβδομάδα, ίσως θα ήταν πιο άνετο σήμερα. Αλλά δεν το έκανε. Και σήμερα κόντρα στη Βαρέζε θα πρέπει να κερδίσει. Να πάει στην πέμπτη του νίκη. Και νομίζω να αφήσει τους Ιταλούς πια εκτός. Οι Ιταλοί έχουν μόλις δύο νίκες. Παίζουν το τελευταίο τους χαρτί σήμερα, ουσιαστικά. Έχουν έρθει με προβλήματα. Αν θυμάστε από το πρώτο παιχνίδι, αυτός που έκανε διαφορά, ο Γενγκά, δεν είναι εδώ. Έχει μία ίωση που τον ταλαιπωρεί και δεν ταξίδεψε καθόλου με την ομάδα, καθώς ταλαιπωρείται αρκετά. Έχουν άλλες δύο απουσίες, όχι τόσο σημαντικές, του Φεραίρο και του Καμπάνη, ένας ψηλός και ένας ακόμα παίχτης. Και νομίζω ότι αν ο ΠΑΟΚ είναι απλά προσεκτικός στην άμυνά του, μπορεί να κερδίσει. Γιατί η Βαρέζα είναι μια ομάδα που γενικότερα δεν τα πηγαίνει καλά φέτος, ούτε στην Ιταλία τα πηγαίνει καλά. Πέφτει. Είναι χαμηλά. Είναι χαμηλά. Και νομίζω το Σάββατο ή την Κυριακή έχασε και εύκολα και από την Τρέντο. Εντάξει, πιο καλή ομάδα, πιο υψηλό επίπεδο, αλλά τέλος πάντων σε κάθε περίπτωση δεν ήταν ανταγωνιστική. Είναι ομάδα η οποία βασίζεται πάρα πολύ στις ωρέξεις των παιχτών της. Είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή δεν έχει κάποια σοβαρή ομαδική λειτουργία. Έχει αλλάξει έναν Αμερικανό, τον Melvin Johnson, έχει έρθει ο Dominic Johnson, άλλος παίχτης, πιο πολύ ένας εναντίον ενός. Σαν Ναπολέωνα Μαφούλε, θέν κοντά Μαφούλε, τέτοιο σκηνικό. Ναι, κάπως έτσι. Ναι, κάπως έτσι. Αν ο ΠΑΟΚ είναι προσεκτικός στην άμυνά του και δεν δώσει δικαιώματα, νομίζω ότι θα κερδίσει. Έλα, Νίκο, δεν μπορεί να χάσει τώρα και από αυτούς. Εντάξει, δεν γίνεται. Συμφωνώ. Και δεν πρέπει κιόλας. Εσύ όμως βάζεις το χέρι στη φωτιά, θα κερδίσει. Ναι. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος. Δεν. Αφού δηλαδή, τους κέρδισε και εκεί. Επίσης, ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, τον Ολυμπιακό είχε σημεία που ήταν πάρα πολύ καλό, αλλά το παιχνίδι το έχασε. Δηλαδή, είναι θέμα και το πώς θα αντιδράσουν εκεί οι παίχτες, έτσι. Γιατί η προηγούμενη εβδομάδα, έτσι όπως έχασαν στην Τουρκία, έτσι όπως έχασαν από τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Λένε με ότι τα παιχνίδια τα αφήνουν πίσω και πάνε κάθε φορά στο επόμενο, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο. Επιβεβαιώνεται όμως η βελτίωση της ομάδας. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Απλά το θέμα είναι αν το παιχνίδι στο τέλος δεν σου πηγαίνει όπως το περιμένεις, ωραία, ή μπορεί να φτάσεις πάλι στο 35 και να είσαι 3 πόντους πάνω, μπορείς να είσαι σίγουρος για το πώς θα αντιδράσει η ομάδα. Δηλαδή είναι ζήτημα. Είναι θέμα αυτό. Και γιατί εγώ νομίζω ότι και στην Τουρκία θα μπορούσε να κερδίσει και με τον Ολυμπιακό άξιζε να κερδίσει, αλλά δεν κέρδισε. Έτσι. Και αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Εγώ νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ, όπως λες και εσύ Δημήτρη, παιχνίδι με παιχνίδι βελτιώνεται. Έχει δηλαδή τα διαστήματα τα καλά του μεγαλώνουν, αλλά όταν δεν έχουν τα αποτελέσματα
πού ξέρεις πώς θα αντιδράσουν και μιλάμε πώς θα αντιδράσουν παίχτες οι οποίοι δεν έχουν και πάρα πολλές εμπειρίες, έτσι. Είναι σημαντικό ότι θα έχει πάλι τον Μαργαρίτη. Είναι ουσιαστικά το πρώτο παιχνίδι που θα είναι πλήρης ο ΠΑΟΚ. Γιατί και με τον Ολυμπιακό, ναι, μεν είχε τον Μαργαρίτη που μπήκε λίγα λεπτά. Ο Κόνιαρης είχε χάσει προπονήσεις. Ο Μαργαρίτης οι περισσότερες μέρες τώρα με την ομάδα, βέβαια, το είπε και ο ίδιος χθες ότι δεν είναι ακόμα στο 100%. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Έχοντας μείνει σχεδόν 3 και κάτι μήνες εκτός αγωνιστικής δράσης. Δεν έχει θέμα το γονατό του, το έχει ξεπεράσει. Είναι κομπλέ στο θέμα του τραυματισμού του, βέβαια. Θέλει χρόνο για να φτάσει σε καλή φυσική κατάσταση. Αλλά είναι το πρώτο, ας το πούμε, παιχνίδι που πάω και είναι πλήρης. Δεν έχει κανένα θέμα τραυματισμού. Είναι όλοι στη διάθεση του Μαρκόπουλου. Νομίζω θα έχει αρκετό κόσμο. Αυτό καταλαβαίνω από τα μηνύματα, από τηλεφωνήματα. Είναι μεγαλύτερο το ενδιαφέρον των φίλων για εσά. 9 η ώρα το βράδυ το παιχνίδι, έτσι. Ναι, ναι, 9 η ώρα το βράδυ. Μείνε λίγο στη γραμμή να ακούσουμε τι ώρα είναι μόνο. Βεβαίως. Η ώρα είναι 1:30. Ώρα να γευτείς λαχταριστό κοτόπουλο σχάρας άνεθος τον ή κοτόπουλο σούβλας μόνο στο Grill House Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. Λοιπόν Γιαννάκη, τώρα που μάθαμε πώς να κλείνουμε το γυράδικο, πάμε στην αριθμητική. Α, κυρία, στο γυράδικο η αριθμητική έχει άλλους κανόνες. Ξεχάστε αυτά που ξέρατε. Όλο τον Δεκέμβριο, όλες οι μερίδες στο σαλόνι ή take away μόνο με 4,90. Αυτό ξαναπέστο. Όλο τον Δεκέμβριο, όλες οι μερίδες στο σαλόνι ή take away μόνο με 4,90. Και μην ξεχνάτε, όλα χειροποίητα, όλα ψημένα στα κάρβουνα, μόνο στο γυράδικο. Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο, τηλέφωνο 2310 75 75 78. Για τον όμιλο του ΠΑΟΚ, Νίκο, χθες η Βλερμπάνη κέρδισε την Νεπτούνας. Μάλλον αυτές οι δύο ομάδες έχουν κλειδώσει τις πρώτες δύο θέσεις. Νομίζω ότι αυτές οι δύο είναι και πρώτες δύο, ναι. 8-2 έχουν ρεκόρ. Και πλέον Όλτεμπρουκ, Βέντσπιλς και ΠΑΟΚ φαίνεται ότι θα παλέψουν για τις άλλες δύο θέσεις. Κοίτα, σήμερα παίζει επίσης η κυβέρνηση με την ΟΣΑΚ, έτσι. Οι Τούρκοι πήγαν στις τρεις νίκες χθες. Οπότε αν καταφέρουν να κερδίσουν και σήμερα, το θεωρώ λίγο δύσκολο, αλλά σε κάθε περίπτωση παίζεται. Είναι και αυτή μέσα στο κόλπο. Ίσως σήμερα, αν ο ΠΑΟΚ νικήσει και η Βέντσπιλ, νικήσει και η Όλντεμπουργκ την Ρώσα, ίσως λίγο ξεκαθαρίσει, ναι, το, ναι, θέμα. Αυτό θα γίνει. Δηλαδή να μείνουν λίγο πίσω κάποιοι και κάποιοι άλλοι να πάνε πιο μπροστά. Αυτό θα γίνει. Μετά πόσο είναι το Βιλερμπάν ΠΑΟΚ, που εντάξει είναι outsider. 3 Ιανουαρίου, αν θυμάμαι καλά, ή 4. Ναι. Γιατί ακολουθεί μια διακοπή μετά στο. Θα παίζει Νεπτούνα Σόλντεμπρουκ, θα χάσουν οι Γερμανοί. Θα παίζει και Βαρέζε Βέντσπιλς, θα κερδίσει η Βέντσπιλς. Και μετά στο ΠΑΟΚ Νεπτούνας παίζονται πολλά. Και ΠΑΟΚ Βέντσπιλς. Και ΠΑΟΚ Όλντεμπρουκ, μάλλον. Ναι, και ΠΑΟΚ Όλντεμπρουκ. Νεπτούνας δεν είναι και στην επόμενη φάση ήδη. Εντάξει. Παίζει και αυτό. Βλέπουμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Πώς θα πάει αυτή η υπόθεση. Δεν μου λε πρωτάθλημα πότε έχει. Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων. Boxing Day. Τη Δευτέρα 26. Δευτέρα 26, βεβαίως. Έχει πλήρη αγωνιστική. Και με ποιον παίζει ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ παίζει στην Αμαλιάδα. Στην Αμαλιάδα. Αμέ. Δεν είναι και καλοκαίρι, παρόμοιο με κανένα καρπούζι. Όπως με το Φάρο πέρυσι. Ήταν τέτοιες μέρες που έχασε το Φάρο και μετά πήγε στην Αμαλιάδα. Εκεί δεν κάναμε, ναι, καν Χριστούγεννα. Πριν τα Χριστούγεννα. Πριν τα Χριστούγεννα ήταν. Πριν τα Χριστούγεννα, ναι. Τώρα τουλάχιστον θα παραμονή ανήμερα θα διασκεδάσει. Δεν ήταν πριν τα Χριστούγεννα. Λάθος κάνετε. Το μάτς στο Φάρο ήταν 27-28. Νίκο, εσύ μπορεί να είναι και ανάμεσα. Θα το θυμάσεις, ναι, αυτό το μάτς, γιατί. Ναι, μπορεί και να είναι. Το γύρισες είναι ένα θαύμα. Και δεν έμεινες εκεί μόνιμα. Σε κανένα ψαροκάικο. Μαζί με τους υπόλοιπους. Ο Σοφοκλής τι κάνει, μια και αναφέραμε εκείνο το μάτς. Πήγε Απόλλωνα Πάτρας. Μεγάλη επιτυχία το Απόλλωνα. Ναι. Έχει πάρει και τον Ντούβνη ο Απόλλωνα Πάτρας. Ωραία. Λοιπόν, Νίκο, σε ευχαριστούμε. 9 ώρα σε ακούμε. Για την μετάδοση και βεβαίως ενημέρωσε το ΠΑΟΚ Σερενά. Να είσαι καλά. Αυτά με το παιχνίδι της ημέρας. ΠΑΟΚ Βαρέζε. Φαβορεί είναι ο ΠΑΟΚ. Μπορεί ο ΠΑΟΚ και νομίζω ότι μπορεί σήμερα να δείξει πόσο πολύ έχει ανεβάσει την απόδοσή του. Και να βάλει και τον Μαργαρίτη λίγο ακόμα μέσα στην ομάδα. Τι γίνεται, πώς περνάει η ώρα, πώς φεύγει, τι κάνουμε. 3-0 K20. Ο Τζοβάρας πάλι ενέργεια. Ο Παπαδόπουλος με κεφαλιά 0-3 στη Λιβαδιά. Ο Τζοβάρας είναι το ψηλό το παλικάρι, ο αριστεροπόδαρος, εξτρέμ. Με φοβερά ξεπετάγματα, σπριντ. Ποιος είναι? Ο Τζοβάρας. Χταρά είναι. Και κορμί έχει για πλάγιους. Πέναλτι ο Λιβαδιακός.
Σφαγή του ΠΑΟΚ. Αποκρούει ο Σιαμπάνης. Στην επαναφορά 1-3 Λεβαδιακός. Τι είναι η μέρα στην Εθνική που έχουμε. 1-3. Ο Σιαμπάνης, ο οποίος στην Κέρκυρα προχθές, σε γήπεδο απαράδεκτο, εσχρό κτλ. Το έχουν ξαναπεί. Οι γηπεδούχοι από δύο γεμίσματα κάνανε το 1-2 και στο δεύτερο πάνε να κάνουν και το 2-2. Το πουθενά, χωρίς να έχουν καμία φάση. Και έβγαλε το δεύτερο τέτ και έσωσε τον ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλο ταλέντο στο τέρμα. Πολύ μεγάλο ταλέντο ο Σιαμπάνης. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα για να επιστρέψουμε και με μηνύματα και με τα υπόλοιπα θέματα και με κάτι πολύ ξεχωριστό, πολύ ιδιαίτερο, καθόλου πολύ δυσάρεστο, στο οποίο σαφώς πρέπει να αναφερθούμε. Πριν διαλέγουμε μία από τις 10 πλουσιότερες χείρες του κόσμου, αυτή είναι δυνατή, ρε φίλε. Η Κέρι Περοντό. Ναι, την βλέπει σαν δυνατή, γιατί έχουν προηγηθεί μερικές οι οποίες. Σωτηρία Μπέλου. Είσαι πανούκλα. Αυτή δύσκολα είμαστε. Πόσο είναι αυτό το, καμιά 80? Δύσκολα είσαι. 6,5 δις έχει βέβαια. Δολάρια, έτσι. Έχει μια φατσούλα τώρα που βλέπω το νούμερο που έχει και τη φάτσα της από πάνω βελτιώνεται. Βλέπει τα 6,5 δις δολάρια σε σύγκριση με τη φάτσα και. Αυτή. Κρατιέται, κύριε, αυτή. 8,6 δις. Ντρέιφους. Μαργαρίτα Λουί Ντρέιφους. Ω, τζάμι. Μαργαρίτα και όλο ωραίο όνομα. Ναι. Τελικό αποτέλεσμα για ΚΑΠΑ 20, Λεβαδιακός ΠΑΟΚ 1-3. Είπαμε, Άγγι, νωρίτερα θα πούμε κάτι το οποίο σημαδεύει αυτό το τελευταίο διήμερο και αφορά έναν φίλο του ΠΑΟΚ που έφυγε από τη ζωή. Ο Σάβας είναι ένα παιδί που λίγο πολύ και με τους περισσότερους στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, ο φιλάθλους κλπ. Ήταν φίλος και στο Facebook. Ναι. Οπότε γενικά τον διαβάζαμε, τον βλέπαμε. Κάποια στιγμή ανακοίνωσε και δημόσια το πρόβλημα υγείας που είχε. Είχε μια μορφή καρκίνου, παιδί κάτω από τα 30, όπου εκεί δεν ξέρει τι να πει. Και συνήθως απλά εύχεσε να πάνε όλα καλά και να ξεφύγει. Πολύ παλικάρι, πολύ αγωνιστής, το πάλεψε. Ο Θεός είχε άλλα σχέδια, οπότε από προχθές δεν είναι κοντά μας. Να ευχηθούμε καλό παράδεισο σε ένα παιδί που όποτε είπαμε να κάνουμε κάτι, επειδή αυτό το παιδί ήταν από τα Διαβατά, η οικογένεια έχει εκεί ένα βενζινάδικο. Και έτσι ήταν παιδί μέσα στην πιάτσα, ζωντανός, ήξερε πάρα πολύ κόσμο. Όποτε στείναμε κάτι ήταν κοντά, δηλαδή και κάτι φιλανθρωπικό και κάτι για να παίξουμε την μπάλα μας, να κάνουμε την πλάκα μας, να πούμε για τον ΠΑΟΚ. Ήταν πάντα παρόν ο Σάβας. Ταπεινό παιδί, κανονικά, δηλαδή πολύ ταπεινό παιδί. Ναι, ναι. Ήταν από αυτά τα παιδιά που όταν είναι μια παρέα 10-15 ανθρώπων που να κάνουν κάτι, αυτός είναι ο κουβαλητής, ρε παιδί μου. Είναι αυτός ο πρακτικός που θα κάνει όλη τη βρώμικη δουλειά. Όλο. Και ήταν πάντα εκεί. Είχαμε μαζέψει τον Οκτώβριο, έχουμε βάλει μια φωτογραφία εδώ στο ΠΑΟΚ 24 με το Σάβα γυρισμένο πλάτη. Να μας δείχνει το σύνθημα που είχαν τα παιδιά από το κλαμπ Λαχαναγοράς που είχαν βγάλει και μπλουζάκια με αφορμή αυτή την ενέργεια, αυτή την προσπάθεια. Μαζέψαμε 3 τόνους τρόφιμα, τα πήραν οι Ταλιμπάν εκεί, τα φορτώσανε, τα πήγαν στο λιμάνι, όπως ξέρουν να κάνουν και στη δουλειά τους δηλαδή. Και μετά από εκεί που όλο ζωντάνια ήταν και στον αγώνα κλπ, μάθαμε για το πρόβλημά του, ούτε ένα χρόνο δεν διήρξαν όλα αυτά. Έφυγε ένα νέο παιδί από τη ζωή. Αυτά έτσι για να καταλαβαίνουμε ποια είναι τα σοβαρά και ποια είναι αυτά για τα οποία θα πρέπει να συζητάμε και να ασχολούμαστε με τον ΠΑΟΚ. Μεγάλη αγάπη για την ομάδα, παντού παρών ο Σάβας, κανονικά, και να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένειά του, γιατί είναι ένα νέο παιδί, είναι ένα παιδί που εντελώς απροσδόκητα και άδικα έφυγε από τη ζωή. Κρίμα για το Σάβα. Συνεχίζουμε με την καθημερινότητα. Αύριο η ομάδα Βόλη παίζει με τον Παμβοχαϊκό. Πλήρης, βλέπω εδώ στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ 24. Αύριο το μάτς αυτό, όπου θα έχουμε βεβαίως κάλυψη, είναι στις 7. Θα υπάρχει και τηλεοπτική κάλυψη αύριο από τα κανάλια Nova Sport. Γενικά στην επικαιρότητα και πέρα από τα του ΠΑΟΚ και το ποδόσφαιρο, όπου είπαμε ότι μπορεί να έχουμε μεταγραφή αυτές τις ημέρες, γενικά βλέπω τον Παναθηναϊκό να αλλάζει και πάλι το πλάνο του, να πηγαίνει πλέον σε ελληνικό δίδυμο με τον Λιμπερόπουλο και τον Ουζουνίδη. Άλλο project πλέον, άλλες επιλογές, τόσα λεφτά για να στηριχθεί ο Σαραματσιόνι και οι επιλογές του. Πάει και αυτός ξανά από την αρχή.
οι πράσινοι. Στην ΑΕΚ ο Μελισανίδης πάρα πολύ εκνευρισμένος. Το τελευταίο διάστημα του φταίνε όλοι και όλα. Έχει χάσει και αυτό την ισορροπία του. Και εκεί νομίζω το θέμα της ΑΕΚ ποδοσφαιρικό είναι. Ναι. Είναι η εποχή που όλοι αντιμετωπίζουν ποδοσφαιρικά προβλήματα και προσπαθούν να τα ρίξουν σε οτιδήποτε άλλο. Και ο Ζουνίδης σε μένα δεν μ' άρεσε που βγήκε έτσι στην επίθεση και θα του γυρίσει μπούμεραγκ αυτό. Δεν είναι δηλαδή, όταν αναφέρεσαι στις επιλογές και στα project των προηγούμενων, θα έρθει η στιγμή, αν δεν έχεις την υποστήριξη που πρέπει από τα διοικητικά κλιμάκια που στον Παναθηναϊκό του Αλαφούζου, νομίζω πολύ δύσκολο θα συμβεί κάτι τέτοιο. Ωραία, θα σου γυρίσει μπούμεραγκ. Αυτή είναι η αλήθεια. Στην ΑΕΚ ποδοσφαιρικά νομίζω ότι είναι ένα κλικ, πολλά κλικ κάτω από τους τρεις. Και φαίνεται αυτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο, όχι στη βαθμολογία ακόμη. Γενικά νομίζω ότι από τη στιγμή που είναι πλάκη η FIFA στο ελληνικό ποδόσφαιρο και θα μειωθούν ελπίζουμε τα άλοθη, να στραφεί και η κουβέντα λίγο στα ποδοσφαιρικά ζητήματα, γιατί εκεί είναι το πρόβλημα νομίζω όλων των ομάδων αυτή τη στιγμή και είναι και σύνθετο. Mm-hmm. Πάμε τελική ευθεία με News Fish. Engines zoom out on this brand new Ferrari V, so we couldn't hit the haters anyway. Part of me, girls say I'm one of the biggest heartbreakers, arguably Cupid shoot. Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Από τον ελληνικό χώρο, είχαμε πάρει χθες το βράδυ μια πυρπόληση, να το πω έτσι, τρόλεϊ στην Αθήνα. Δεύτερο περιστατικό μετά από εκείνο που είχε γίνει πριν δύο μέρες και ήταν εντελώς γραφικό, διότι στη Γερμανία είχε γίνει αυτό που είχε γίνει με την επίθεση τη βομβιστική στην αγορά την Χριστουγεννιάτικη. Στην Τουρκία είχαν σκοτώσει τον πρέσβη της Ρωσίας και στην Ελλάδα είχαμε κάποιους δύο τρόλεϊ. Μπράβο. Κάναν την επανάστασή τους τα παιδιά εκεί στο Πολυτεχνείο. Τώρα χθες το βράδυ είχαμε και άλλο περιστατικό. Εντάξει, είναι όλοι οι Αθηναίοι είναι εκνευρισμένοι εντελώς. Και οι εργαζόμενοι στα τρόλεϊ λένε, ρε παιδιά, πώς θα πάμε στη δουλειά μας. Δεν ξέρουμε να πούμε ότι μας έρθει από πουθενά καμιά μολότοφ. Δεν ξέρω τι παίζει εκεί, πόσοι αντιεξουσιαστές θεωρούν ότι στοχεύοντας τα τρόλεϊ κάνουν την επανάστασή τους. Δεν το έχω καταλάβει, να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν το έχω και γενικά με τους αντιεξουσιαστές. Τώρα στην Γερμανία, ο Σπίγκελ γράφει ότι βρέθηκε η ταυτότητα του δράστη της επίθεσης στο Βερολίνο και σιγά σιγά ξιχνιάζεται και εκεί η υπόθεση αυτή που κόστησε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους και άλλοι χαροπαλεύουν ακόμα και τώρα. Μακάρι να μην αυξηθεί και ο αριθμός των νεκρών στην Γερμανία. Τα υπόλοιπα τα είπε ο Ραφαήλ λίγο πριν τις 12. Δεν υπάρχει κάτι έτσι πολύ πρόσφατο όσον αφορά και Θεσσαλονίκη κλπ. Ταυτοποιήθηκαν, λέει, οι δράστες μιας κλοπής περίπου 20.000 ευρώ. Μια επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, ένα περιστατικό πριν από λίγο καιρό. Και στις φλόγες στυλίχθηκε ένα γιο ταχύ στην Νικόπολη Θεσσαλονίκης. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfish.gr. Μια προσφορά από την GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι? Τηλεφώνησε στην GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Petrogas. Θέρμανση εξωτερικών χώρων. Κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στο 2310 847 700. Γιατί το υγραέριο δεν είναι παιχνίδι. GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Η ατάκα που ξεχωρίζει στο ΠΑΟΚ το διαδικτυακό, τρίβουν τα χέρια τους τα μπουγατσατζίδικα στην περιοχή Χαριλάου μετά την κλήρωση Κυπέλλου. Το χιούμορ δεν το καταλαβαίνω. Δεν πειράζει, δηλαδή είναι για ειδικές κατηγορίες ανθρώπων. Δεν το πιάνουμε. Πάντως το έχετε δει ότι, καλά, έχετε και καιρό να πάτε εκεί, στο Καραϊσκάκι, πίσω από τη θύρα 7. Σε έσκησε. Σαν να λέμε, ρε παιδί μου. Σαν να λέμε, ρε παιδί μου, εκεί που είναι η εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας. Πίσω από τη θύρα 7 έχει με μεγάλα γράμματα μπουγάτσα Θεσσαλονίκης. Είναι δηλαδή από τα πιο πολυσύχναστα μαγαζιά. Πέρασε πρόσφατα. Άλλαζε ο αέρας μετά τη συγκρού.
Πέρασε πρόσφατα, όχι μέρα αγώνα και λίγο ζούλα. Και λίγο με περούκα. Πώς ακριβώς πέρασε. Πέρασε, σε αμάξι ήμασταν. Εντάξει. Ήθελα να το δω γιατί μου έδωσε ντοκιμαντέρ από εδώ και πέρα. Η Ατάκα έχει ρέντα, τον τελευταίο καιρό έχει ρέντα. Έχει μερικά πάρα πολύ καλά. Ένα άργησα να το καταλάβω. Αυτό με την παράδοση παραλαβή. Ναι, άρεσε. Αυτό τι ασχολείστε με τον Άρη, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχει δηλαδή. Παράδοση. Εμένα είναι αγαπημένοι μου, δεν μπορώ να με ασχολούμαι. Μα δεν μπορώ, αφού καταρχήν οι φίλοι του οι καλύτεροι όλοι οι Αργεροί είναι, ρε. Γιατί παίζει η καζούρα. Άμα δεν κάνει και η καζούρα. Δεν θα σου πω κάτι. Φέρε μου τον Πλιάκο πίσω. Δεν μπορώ χωρίς Πλιάκο. Ναι. Έχω να τον δω καιρό. Παντρεύτηκε κιόλα. Τον βγάζει και ο σκύλο του Βόλτα. Αυτό το έχετε δει το σκηνικό τον Πλιάκο. Βγάζει ο σκύλο τον Πλιάκο, ναι. Βόλτα για να κατουρίσει ο Πλιάκο. Όταν κουτάβει. Ναι. Το σκυλί, τον πήγαινε βόλτα κανονικά. Ρε. Τώρα έχει, είναι πιο μεγάλο από τη Βέσπα του. Ο σκυλός. Τώρα μεγάλωσε το σκυλί, δύσκολα τα πράγματα, ξέρεις. Βγαίνει με συνοδεία. Βγάζει βόλτα το σκύλο και έχει άλλον ένα δηλαδή, να τραβάει. Του χρόνου, αν ανέβουν, θα έρθει τούμπα ο. Εννοείται. Εσύ, όχι μόνο θα έρθει στο μπουφέ, κανονικά, σουίτα. Γιατί του πειράξαμε ποτέ στην τούμπα. Όχι. Ποτέ. Ποτέ. Εντάξει, εντάξει, όταν ποτέ. Τα δημοσιογραφικά ήταν λίγο επίφοβα. Με τα Πασόκ εποχή. Ναι, ποτέ. Ποτέ. Τώρα ειδικά που θα έχουν και καιρό να έρθουν. Εγώ φαντάζομαι... σε πήγαινα όταν ήμασταν και μαζί εκεί στον ίδιο χώρο. Θέλετε τίποτα στο ημίχρονο. Έλεγα κανονικά, είστε καλά. Χαριλάω σου ανταποδίδανε τη φιλοξενία. Βεβαίως, θα πήγαινε. Αφού δεν πατούσα ποτέ. Οπότε δεν είχε πρόβλημα. Δεν πήγαινε και καθάριζε. Έτσι όπω έχουν τα δημοσιογραφικά αυτή. Καλά, λέει, δεν υπάρχει. Τα έχουμε στον κόσμο. Ξέρουν τι κάνουν, ρε παιδί. Ξέρουν τι κάνουν. Σε αυτά τα μουλοχτά, τα. Εσύ πώς δεν έχεις δει ποτέ άλλη πλάκα-πλάκα. Τα μουλοχτά, αυτά καλή είναι. Και όταν μια μέρα κόλλησα τον Τσαλτίδη γι' αυτό. Όχι, μου λέει, εγώ έδωσα αγώνα όταν ήμουν. Ναι, αγώνα έδωσε. Εγώ ξέρω ποιους έδωσε. Γενικά. Έδωσε και τον αγώνα, με και τον αγώνα. Μόνο και τον αγώνα. Χιούμορ μηδέν. Εμείς θα δώσουμε πάντως μέσω της αναδομένας διαρκείας για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Γιατί γελάτε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Φαντάζεσαι. Εγώ μου έρθει η εικόνα να δίνει και τον αγώνα. Σήμερα έχουμε αγώνα. Να το δώσουμε. Την Παρασκευή η Αναδόμο θα δώσει ένα διαρκείας για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, το θυμίζουμε και αυτό. Κλείνουμε με τη Ρέμβη και σήμερα cocktail day στην Ρέμβη και αύριο κάτι ξεχωριστό και την Παρασκευή ελληνική βραδιά στο κλαμπ της Ρέμβης και τώρα για φαγητό και πιο μετά για καφέ και πιο αργά για ποτό. Υπάρχει κάτι που δεν έχει η Ρέμβη? Και θάλασσα έχει και περιβάλλον έχει και σέρβις έχει. Και ο Ιταλός στην παρέα μας. Το κέντρο μπαταρίας με τρία καταστήματα σε Σκιές Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης. Τηλέφωνο 2310-545-999. Δεν είναι μόνο ότι τηλεφωνείτε και έρχονται αμέσως. Σφαίρα εκεί με το μηχανάκι τους όπου και αν βρίσκεστε στην ευρύτερη περιοχή. Είναι ότι στο τέλος σας δίνουν δώρο και ένα λίτρο παραφλού βάζοντας επώνυμη μπαταρία. Φιάμ, Τέκνικα ή Μπόσο. Citroën Γιαννίρης. Αποκτήστε τώρα το νέο Citroën C3. Απολαύστε για 2 χρόνια δωρεάν σέρβις. Όλα αυτά μέχρι το τέλος τώρα του χρόνου. Citroën Γιαννίρης, Μοναστηρίου 196. Και κλείνουμε με Benta Auto Center, το κέντρο, το πιο σύγχρονο συνεργείο της Θεσσαλονίκης. Εκεί κάνετε το σέρβις σας, βάζετε ανταλλακτικά, βάζετε όμως και καταλήτη ή εξάτμιση. Και να ξέρετε ότι υπάρχει τώρα αυτή η δυνατότητα αναγέννησης του καταλήτη του δικού σας. Να μην τον αλλάξετε δηλαδή, διότι η αναγέννηση, το να φτιάξει σαν καινούριο τον παλιό σου καταλήτη σου δίνει κέρδος τουλάχιστον 50% και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και τα παιδιά εκεί στην Benta Auto Center έχουν την τεχνογνωσία. Μοναστηρίου 299 με τηλέφωνο το 2310-461-163. Σε λίγο ο φίλος μας Χρήστος Τσαλτίδης θα είναι εδώ μαζί σας για την επόμενη ώρα για τα νέα του Άρη που έχει και παιχνίδι ποδοσφαίρου ο Άρης αύριο. Κλείνουμε με ΠΑΟ 24 μαζί. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 12.